Μεταξύ των δύο, την τελευταία πενταετία, έχω αρχίσει και αγαπάω πάρα πολύ το μουστάκι εγώ. Και μ' αρέσουν όλα τα είδη, δηλαδή μ' αρέσει το περίφημο Pornstars του Burt Reynolds των 70s. Μ' αρέσει το μεξικάνικο, εντάξει όχι Ντάνι Τρέχο, αλλά εκεί κοντά. Θεωρώ ότι δίνει ένα τρομερό στυλ σε νεότερα πρόσωπα. Μούση. Όχι, το μουστάκι μου κάνει πιο πασέ, το μούση είναι έτσι πιο αρενοφό, έτσι πιο σεξι, δείχνει πιο... Μούση θα πω. Μ' αρέσει περισσότερο από το μουστάκι. Το μουστάκι είναι λίγο πιο παλιακό. Και τα δύο γίνεται. Όχι. Α, ένα από τα δύο. Θα πω μουστάκι, δεν ξέρω γιατί, λόγω εμπειρίας. Μούση. Λοιπόν, θα σου πω, γιατί μπορεί πάρα πολύ ωραία να φτιάξει έτσι μια οστική δομή στον άντρα, ακόμα και σε αυτούς που δεν την έχουν, να σου κάνει θεληματικό πηγούνι, ρε παιδί μου. Ψυχωματικά και καλά. Μουστάκι θα πω. Δεν θα πω το κλασικό, το μουσί. Δεν ξέρω, ίσως έχω πειραστεί λίγο από τις άγριες μέλισσες εκεί, με τα πολλά τα μουστάκια. Μουστάκι. Μουσί, 4 ημερών, άντε 5, όχι παραπάνω. Γιατί δεν μου αρέσει η γενιάδα, θέλω αυτό. Θέλω το μουσί των 5 ημερών. Μουσί, γενικά θα πω για το 95% των αντρών κάτω στη μάστιγα του μουστακίου. Γενικά όχι. Αλλά μουσί όχι του παπά, εκτός αν είσαι παπάς. Αλλά ναι, όχι, αυτό το πιο πολύ γένεια 3-4 ημερών, ξέρεις αυτό. Στο δίλημα μουσί μουστάκι δεν τίθεται καν δίλημα. Μουσί και όσο πιο πολύ τόσο το καλύτερο, έχουν βγει και κάτι κρέμε, κάτι λάδια, κάνει μια έτσι και βγαίνουν κάτι μυρωδιές, ωραίες, υπέροχα πράγματα. Μουσική, μουσική. Γελάω γιατί αλήθεια. Κοίτα, το βασικό είναι να έχει τρίχες. Δεν θέλω να βλέπω άντρες χωρίς τρίχες. Λοιπόν, συνεχίζω. Δεν πρέπει να ξυρίζεστε. Όχι. Ναι, σωστά. Δεν πρέπει να ξυρίζεστε. Δεν υπάρχει κανένας που να είναι πιο ωραίος ξυρισμένος. Μόνο Brad Pitt και ο David Beckham. Και επειδή δεν είστε, μην το κάνετε. Αλλά αν πρέπει να απαντήσουμε στο δίλημα τέλος πάντων, νομίζω μουσια. Και όντως πολλά, όσο πιο πολλά, τόσο πιο ωραία. Δεν είπαμε παπάς, αλλά. Α, έχει ρε παιδί μου τρίχα. Μουσι. Κατηγορηματικά. Είναι πιο ωραίο, είναι πιο αρενοπό. Μουσι. Μουστάκι, για την ειλικρίνειά του, γιατί το μουσι κρύβει διάφορα πράγματα και μπορεί ένα βράδυ να είσαι με τον Γιώργο Βογιατζή στον Ιησού από τη Ναζαρέτ και το επόμενο πρωί με τον Σωτήρη Μουστάκα. Το έχω πάθει, άσχημη ιστορία. Υπάρχει debate, δηλαδή το μουσι θα κερδίσει ξεκάθαρα, γιατί για ένα λόγο αυτό το πράγμα, γιατί το μουστάκι μπορούν να υποστηρίξουν μόνο ο Brad Pitt στο Inglourious Basterds και ο Άντωνι Κίδης από τους Red Hot Chili Peppers. Αν δεν είσαι cool αρκετά, και ο Ηλίας Αναστασιάδης, αν δεν είσαι cool αρκετά για να υποστηρίξεις το μουστάκι, τότε μην το κάνεις. Μούση λοιπόν. Λοιπόν, είμαι beauty editor και ως beauty editor οφείλω να στηρίξω και τις δύο επιλογές. Γιατί ποια είμαι εγώ φίλε μου που θα κάνω κουμάντο στον καθρέφτη σου και αυτό που βλέπεις στον καθρέφτη σου. Όμως, επειδή έχω έρθει τελευταία σε αυτό το βίντεο και επειδή πιστεύω ότι όλος ο κόσμος και ο ντουνιάς έχει υποστηρίξει μουσι, θα πω μουστάκι. Γιατί μπορείς, γιατί το έχεις, γιατί είναι statement και αυτοί που το έχουν νομίζω ότι το υποστηρίζουν.